είχαν πάντοτε ένα προσωπικό, γιατί χωρίς προσωπικό δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ούτε όλοι αυτοί οι χώροι, ούτε όλες αυτές οι διαδικασίες, γιατί στα πλουσιόσπιτα είχαν οι Καστοριανοί τους χειμώνες που ήταν απομακρυσμένοι, τα μεγάλα τους πάρτι που τα λέγανε βεγγέρες, που επισκεπτόταν οι συγγενείς και φίλοι το σπίτι του άλλου, είχαν ζωντανές ορχήστρες με μουσική, είχαν τα κρασιά τους, είχαν τα τσιπουρά τους, είχαν τα φαγητά τους. Όλα αυτά λοιπόν χρειαζόταν μια οργάνωση και μια συντήρηση, γιατί δεν υπήρχαν φυσικά μαγαζιά, ούτε delivery να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει το catering να έρθει να σου φτιάξει φαγητό για 40 άτομα. Όλα αυτά περνούσαν από τις κουζίνες και από τα χέρια των νοικοκυρών. Μπροστά μας, ακριβώς δεξιά, δίπλα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, βλέπετε το κομμάτι του διατυχήσματος. Δεξιά μας είναι η νομαρχία, αριστερά μας είναι η λεωφόρος των Κύκνων και το πάρκο. Το πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, εμείς το λέμε πάρκο Ποτ Πουρί, γιατί ό,τι θέλεις έχει επάνω. Αυτός ο δρόμος αριστερά που βλέπετε είναι καινούριος, έγινε το 2000. Και το πάρκινγκ. Αυτό όλο το κομμάτι που βλέπουμε αριστερά πίσω από το περίπτερο ήταν καλαμιές στα δικά μου παιδικά χρόνια. Και το γήπεδο ήταν, και το γήπεδο ήταν ακριβώς μπροστά εδώ πέρα. Και υπήρχε μόνο ένας δρόμος για να μπεις μέσα στην Καστοριά, ήταν η οδός Γράμμου, που θα τη δούμε αύριο βγαίνοντας. Εδώ δεξιά στην ομαρχία, μόλις ανεβείτε αριστερά, γιατί αυτός είναι ένας δρομάκος που σας βγάζει κατευθείαν στην πλατεία πίσω από το ξενοδοχείο σας, αυτό το δρομάκι εδώ. Ας είναι απότομο ανηφορικό, σας κόβει πολύ δρόμο. Φτάνετε στην πλατεία Δαβάκη και από εκεί πάτε στο ξενοδοχείο σας. Αριστερά θα δείτε ένα παλιό κτίσμα που θα σας θυμίσει διάφορα. Αυτός λοιπόν ήταν ο μεδρεσές, δηλαδή η ανώτατη σχολή αξιωματούχων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το βλέπετε έτσι λίγο από εκεί πέρα. Και ακριβώς μόλις φτάσετε είναι το δικαστήριο. Γιατί πηγαίνεις από εδώ? Γιατί στρίβει εκεί πέρα δεξιά για να ανέβω επάνω στα διαφορά. Για να πάω να κάνω το στο φανάρι. Δεν πειράζει, τέλεια. Κάνω μεγαλύτερη βολτίτσα. Αριστερά λοιπόν έχουμε τώρα με την καινούργια λεωφόρο το Κύκνο, έχουμε ένα μικρό ανοιχτό ζωολογικό κήπο, ένα μικρό βιότοπο. Είναι πάρα πολλά πουλιά, πάρα πολλά αμφίβια και είναι πάρα πολύ ωραίο, η καλύτερη εποχή για να το επισκεφτείτε, να ξέρετε ότι είναι Μάιος, γιατί τότε κολάπτονται και βγαίνουν στο σουλάτσο. Βλέπετε ένα μικρό νησάκι με φωλιές. Έχει πελεκάνους, βλέπω πελαργούς και όλες βλέπω. Χήνες, κύκνους, ταχτοτσικνιάδες, κουφοβουτιχτάρια, κορμοράνους, γλάρους και όλων των ειδών τα καλά. Εδώ αριστερά είναι το εμπορικό κέντρο. Αυτή εδώ μπροστά μας, κάτω από το βράχο, είναι η οδός Γράμμου. Και εδώ σε αυτό το μεγάλο πάρκινγκ δεξιά γίνεται το παζάρι της Τετάρτης, η λαϊκή αγορά. Αυτός είναι ένας κεντρικός δρόμος που διασχίζει, που ή μάλλον σας βάζει μέσα στην πόλη, μαζί με τον παράλληλο από πάνω που είναι η Γράμμου και κάτω που είναι η λεωφόρος των Κύκνων. Εδώ είναι και ο σταθμός των ΚΤΕΛ, αν κάποιος από εσάς έρθει κάποια στιγμή μόνο στο το ΚΤΕΛ, εδώ θα κατεβείτε. Εγώ φτάνω, θα ανέβω τώρα εδώ, σας καπάνω το και θα ανέβω τώρα την ανηφόρα για να πάω πάνω, να σου πω τώρα κάτι. Το πρωινό και στα δύο ξενοδοχεία το τρώνε. Α, στο Ευρώπα θα πάμε όλοι. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Εσύ. Γιατί θα φύγω κι εγώ, άμα είναι μετά τις 7 θα είμαι έτοιμο το πρωινό. Ναι. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. 7, ας είναι από τις 7, θα φύγω εγώ. 8 και κάτι θα φύγω. Αλλά κάποιοι ξυπνάνε και πιο πολύ και θέλω να το πάρουν τίποτα γι' αυτό. Εντάξει. Δεν θα πω τώρα με την οψίδια, γιατί δεν θα κάνει οψίδια τώρα το σκύλο. Το μόνο θα του αφήσω στα δικαστήρια δίπλα, θα ανεβούν μετά από ό,τι έτσι. Δεν είναι τίποτα. Έχω να πάρει κάτι. Μπορώ να πάω από πάνω. Θα το πιέσω πάνω. Μπορώ να πάω στο Λίσμε. Έχω εδώ. Η Σουλτάνα, πες με πού μιλάτε με το Μωσή. Με τη Μαρία. Με τη Μαρία, ναι. Έχω μια κοπέλα, θα αφήσω κοντά έλα στα δικαστήρια. Έλα, και θα δούμε. Έλα. Μπορούμε. Πάει δεξιά, δηλαδή πάει ευθεία. Για να βγεις στα δικαστήρια θα πας εκεί αριστερά, το βλέπεις. Για να κατεβείς ακριβώς από εκεί, θα πας ευθεία στην οδό Μητροπόλος και μετά θα γυρίσεις.
και θα κατεβείς εκεί. Εδώ αριστερά μας είναι το Ορέστιο. Εδώ μπροστά ακριβώς που είναι η πλατεία ήταν η πύλη. Ευθεία πήγαινα, ναι. Περιμένουμε τώρα τη Μαρία. Να προχωρήσουμε. Προχώρα. Προχώρα, θα σε πάω εγώ, δεν είναι δύσκολο. Θα την πάρω τηλέφωνο. Ναι, πες ότι ανεβαίνουμε, δεν είναι τίποτε. Μήπως έρθω τώρα για τις υποθέσεις.